Είμαστε εδώ στην έκθεση του πολεμικού υλικού της Επαναστάσεως του 1821, που είναι πολύ σπουδαίο και ανεκτήμητο. Μία συλλογή, πάρα πολύ υπέροχη συλλογή, που είναι έργο του κυρίου Χρήστου Κατσαμπάνη, καπετάνιου, ο οποίος ασχολήθηκε και ασχολείται με επί 40 ολόκληρα χρόνια με αυτή την έκθεση. Έδωσε τη ζωή του, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον του, τους κόπους του, τον υδρόγα του, τη μέρημνά του, τα χρήματά του για να συλλέξει αυτό το πολύ σπουδαίο και σπάνιο υλικό, γιατί είναι αυθεντικά όλα αυτά όσα βλέπουμε εδώ. Και στη χώρα που ήταν 4 ημέρες ενθουσιάστηκε ο κόσμος που επισκέφτη αυτή την πολύ ωραία έκθεση, αλλά και εδώ βλέπω έχει πολλή επισκεψιμότητα και πολλοί τουρίστες, επισκέπτες που ήρθαν με την ευκαιρία της πανηγύριος της Μυρτιδιώτισσας και αυτοί είδαν αυτή την έκθεση, τη θαύμασαν και πολλοί ζήτησαν να πάει και στο μέρος της, όπως ο Άγιος Σάμμο, ο Μητροπολίτης, ο Άγιος Λάμπης και Σφακίων, εκεί στην Κρήτη θέλουν, ας πούμε, και οι κριτικοί θέλουν αυτή την έκθεση, γιατί ζωντανεύει τις εθνικές και πατριωτικές μνήμες. Είναι το υλικό αυτό που συνδέεται με την Επανάσταση, την εθνική εθνεγερσία. Εδώ παρουσιάζονται όπλα της Επανάστασης του 21. Είναι τα όπλα που οι Έλληνες πήραν από τους Τούρκους και πολέμησαν στην Επανάσταση του 21. Έδωσαν τη ψυχή τους, τη δύναμή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Παρουσιάζεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός όπλων που βλέπετε εδώ, που κυρίως τα περισσότερα είναι τουρκικά, γιατί οι Έλληνες δεν είχαν τη δυνατότητα κατασκευής τέτοιων πραγμάτων. Τα έπαιρναν από τον Τούρκο με οποιονδήποτε τρόπο.